Το μεγάλο στοίχημα της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος της Κρήτης βάζουν στο μάτι επιχειρήσεις και επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου με στόχο μια χρονιά με περισσότερα έσοδα. Για τον σκοπό αυτό, στο τραπέζι έπεσαν νέες προτάσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην οικονομική ανάκαμψη των επιχειρήσεων. Θεωρούμε ότι όλοι μαζί, το εμπορικό κομμάτι, το κομμάτι της εστίασης, το επιχειρηματικό κομμάτι της πόλης μας, όπως και οι εργαζόμενοι, έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την περίοδο της πανδημίας και πρέπει όλοι μαζί να καθίσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε τα προβλήματα και αυτά που έχει αφήσει η πανδημία σε εμάς, ούτως ώστε με μια κοινή πορεία, μια κοινή συνιστόσα, να διεκδικήσουμε από την κυβέρνηση αυτά που πρέπει να διεκδικήσουμε, ούτως ώστε να επέλθουμε σε μια κανονικότητα. Όλη η διαδικασία που έχει μεσολαβεί στο τελευταίο διάστημα μετά και το κλείσιμο της τουριστικής σεζόν, που ναι, μεν ήταν σε καλά επίπεδα σε σύγκριση με το 20, αλλά δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε με το 19. Και βέβαια βλέπουμε ότι και η καινούργια τουριστική σεζόν δεν κινείται στα επίπεδα αυτά που περιμέναμε. Περιμέναμε τώρα να έχουμε ίσως πολύ αισιόδοξα μηνύματα. Δυστυχώς αυτά τα μηνύματα δεν ακούγονται και υπάρχει μια στάση αναμονής λόγω της μεγάλης αύξησης κρουσμάτων, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και σε όλες τις χώρες οι οποίες προτιμούν σαν τουριστικό προορισμό τη χώρα μας. Μπορεί η τελευταία καλοκαιρινή σεζόν να είχε μια αναπάντεχα καλή εξέλιξη, ωστόσο το σαρωτικό κύμα της Όμικρον που ήρθε στη συνέχεια ισοπαίδωσε τις επιχειρήσεις, ειδικά κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, μια περίοδος που θεωρείται ιδιαίτερα κερδοφόρα για τον επιχειρηματικό κλάδο, φέτος άφησε απογοητευτικούς τζίρους στο πέρασμά της. Βέβαια δεν είναι μόνο επιχειρήσεις, επιχειρήσεις είναι και εργαζόμενοι. Και οι εργαζόμενοι έχουν πληγεί πάρα πολύ από την πανδημία. Όπως γνωρίζουμε, δεν υπάρχει επιχείρηση χωρίς εργαζόμενους και ούτε εργαζόμενοι χωρίς επιχείρηση. Πρέπει όλοι μαζί σαν μια γροθιά να διεκδικήσουμε αυτά που πρέπει. Πρωτοβουλία του Προέδρου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης διοργανώθηκε η πρώτη ουσιαστική συζήτηση. Ωστόσο, αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες εκδηλώσεις το επόμενο διάστημα, παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, επιχειρηματικών συνδέσμων, διαφόρων φορέων και εκλεγμένων μελών της ΝΟΔΕ.